Αδιαπραγμάτευτος παραμένει για τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Χανίων και μετά τη χθεσινή εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο στόχος μιας ουσιαστικής τομής από το Υπουργείο Υγείας στο ΕΣΥ. Στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων των γιατρών στα όργανα του Ιατρικού Συλλόγου, την ψήφο των γιατρών διεκδίκησαν 3 συνδυασμοί. Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να βγουν αντιπρόσωποι οι οποίοι θα πολεμήσουν, θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τα δεδομένα, να πείσουν το Υπουργείο Υγείας να κάνει μια σωστή μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, ώστε οι αδυναμίες του συστήματος που φάνηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τα προβλήματα που υπάρχουν διαχρονικά στον ιατρικό κόσμο να μειωθούν, αν όχι να εξαλειφθούν. Πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατρών, που με 136 ψήφους καταλαμβάνει 7 έδρες στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ακολουθούν η ενιαία συνεργασία γιατρών με 59 ψήφους και 3 έδρες και η Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών με 13 ψήφους και 1 έδρα. Στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, οι γιατροί των Χανίων θα εκπροσωπηθούν από το ενιαίο ψηφοδέλτιο γιατρών που κατέλαβε 4 έδρες, από την ενιαία συνεργασία γιατρών που κατέλαβε 1 έδρα και από την Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση Γιατρών με επίσης 1 έδρα. Εξερχόμενοι από 2 δύσκολα λόγω της πανδημίας χρόνια, με το μέλλον να είναι αβέβαιο, οι επανεκλεγέντες γιατροί επαναλαμβάνουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι γερασμένο και υποστελεχωμένο. Να υπάρξει επαρκής πρόσληψη προσωπικού και επαρκής χρηματοδότηση του συστήματος υγείας, διότι από ό,τι έδειξε και τα τελευταία 2 χρόνια η πανδημία, το σύστημα είναι οριακό, δεν επιδέχεται πολύ πίεση ακόμα. Από τη χθεσινή εκλογική διαδικασία αναδείχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για την Ιατρική Εταιρεία Χανίων.